Καλωσορίζουμε από την Αθήνα και από το portal 902.gr τον κύριο Νίκο Χονδρόπουλο. Είναι χειρουργός στο νοσοκομείο Σωτηρία. Και την Ελένη Μπακυρλή, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στο ΑΧΕΠΑ και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την κυρία Μπακυρλή, αν μου επιτρέπετε, κύριε Χονδρόπουλε, επειδή σήμερα η Θεσσαλονίκη μπήκε σε καραντίνα, μπήκε σε lockdown, γενικευμένο lockdown 14 ημερών. Τα νοσοκομεία είναι σε οριακή κατάσταση, όπως καταγγέλουν υγειονομικοί και γιατροί και νοσηλευτές. Έχουμε μείωση τακτικών χειρουργείων, η κυβέρνηση το ανακοίνωσε αυτό πριν μερικές ημέρες, με έντονες αντιδράσεις από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Κυρία Μπακυρλή, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία μετά και από αυτή την απόφαση της κυβέρνησης? Η κατάσταση, και αυτό είναι συνολικά, δεν είναι μόνο στο ΑΧΕΠΑ που εργάζομαι, ναι, γιατί πλέον όλα τα νοσοκομεία είναι πια νοσοκομεία αναφοράς και έτσι όπως πάει τουλάχιστον η εξέλιξη της νόσου και της πανδημίας, γίνονται πια νοσοκομεία μιας νόσου. Υπάρχει πληρότητα πάρα πολύ σχεδόν, τουλάχιστον στο ΑΧΕΠΑ που δουλεύω, επειδή χθες είχε και εφημερία, 100%. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλα τα νοσοκομεία με κενά κρεβάτια σε ΜΕΘ για COVID. Επίσης, δεν ξέρω αν είδατε που ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας χθες ότι βρέθηκαν ξαφνικά και άλλα κρεβάτια ΜΕΘ, τα οποία θα πρέπει πραγματικά να πληροφορήσουμε όλους ότι αυτά τα κρεβάτια δεν ήταν τίποτα άλλο από αυτά που υπήρχαν ήδη στο σύστημα υγείας, τα οποία υπήρχαν και χρησιμοποιούνται και για άλλες νόσους. Αυτοί οι ασθενείς λοιπόν μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικές κλινικές και χρησιμοποιήθηκαν τα κρεβάτια για περιστατικά COVID. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι χθες τουλάχιστον το απόγευμα γινόταν και μία επικοινωνία μεταξύ των νοσοκομείων, γιατί υπήρχαν περιστατικά τα οποία έπρεπε να υπάρξει η διασωλήνωση, δεν υπήρχαν κρεβάτια και προσπαθούσαν τα νοσοκομεία μεταξύ τους να συνοηθούν που υπάρχουν κενές κλίνες ώστε να μπορέσουν να μεταφερθούν οι ασθενείς. Ακριβώς. Κύριε Χονδρόπουλε, εσείς πώς σχολιάζετε αυτή την απόφαση της κυβέρνησης καταρχήν για τη μείωση των τακτικών χειρουργείων? Έχει επιπτώσεις στους μακροχρόνια ασθενείς? Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αν δεν είναι επίγοντα τα περιστατικά, δεν χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης, είναι έτσι? Καταρχάς, είναι σαν να συζητάμε αυτή τη στιγμή ποιες θεραπείες πρέπει να δίνονται και ποιες δεν πρέπει να δίνονται με καθαρά λογιστικά, νομικά κριτήρια. Ας έρθει κάποιος στους ασθενείς που πονάνε, στους ασθενείς που έχουν ανάγκη τώρα να χειρουργηθούν και να τους πει κάποιος διοικητής, κάποιος από το Υπουργείο Υγείας, ο Πρωθυπουργός, να τους απαντήσει πώς αυτοί οι άνθρωποι που πονάνε και έχουν ανάγκη τώρα για το χειρουργείο δεν είναι έκτακτο το χειρουργείο τους. Για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος χρειάζεται να του γίνει μια χολοκυστεκτομή, πονάει όποτε τρώει, αλλά δεν έχει επιτακτικά ανάγκη ως έκτακτο επίγον περιστατικό να χειρουργηθεί. Ας έρθει κάποιος να του πει ότι αυτός ο άνθρωπος πάει πίσω και ότι δεν είναι επιτακτική ανάγκη να χειρουργηθεί, ενώ ο ίδιος βασανίζεται καθημερινά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την επιστήμη. Ναι. Προσπαθούν αυτή τη στιγμή να εφαρμόσουν τραγελαφικά, κατά την άποψή μου, πρωτόκολλα, τα οποία έχουν σαν μοναδικό σκοπό να κρύψουν την αγριότητα της πολιτικής τους. Και εμάς δεν μας εκπλήσει καθόλου την άποψη ότι στο Σωτηρία συγκεκριμένα χάθηκαν τουλάχιστον 100 περιστατικά τα οποία θα μπορούσαν να χειρουργηθεί την περίοδο του lockdown. Σήμερα χάνουμε άλλη μία αίθουσα για να εξοικονομήσουν επί της ουσίας προσωπικό. Και οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να πανηγυρίζουν από αυτή την εξέλιξη είναι τα ιδιωτικά κέντρα, αν έχει κάποιος να πληρώσει. Γιατί φυσικά δεν μας ενημέρωσε ο Υπουργός και η κυβέρνηση αν ο νόμος αυτός ισχύει και για τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Ναι. Αυτά που παχυλά αυτή τη στιγμή πληρώνονται. Άρα είναι οι μόνοι που μπορούν να βγουν κερδισμένοι από αυτή την υπόθεση, αν οι ασθενείς έχουν να πληρώσουν. Γιατί αν οι ασθενείς δεν έχουν να πληρώσουν, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Μάλιστα. Κυρία Μπακυρλή, όσον αφορά τον αριθμό των νοσηλευτών, ακούμε την κυβέρνηση που λέει ότι προχωρά σε προσλήψεις, αλλά και εκεί τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχουμε και μετακινήσεις γιατρών, έχουμε και μετακινήσεις υπαλλήλων. Το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται όμως, έτσι δεν είναι? Το πρόβλημα, και βέβαια εδώ θα πρέπει πραγματικά να πούμε το εξής, ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο τώρα που έχει προκύψει η πανδημία. Ναι. Το πρόβλημα είναι και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
Δεν ξέρω αν θυμόσαστε τι γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και όλα αυτά, ότι τάχα είχαν κάνει τόσους διορισμούς. Παρόλα αυτά, λοιπόν, παρά τους τόσους διορισμούς τόσα χρόνια που κάνουν όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει, τα κενά αυτή τη στιγμή είναι 30.000. Εν μέσω πανδημίας, οι διορισμοί που γίνανε ήταν αναντίστοιχα πάρα πολύ λίγοι σε σχέση με το προσωπικό το οποίο βγήκε στη σύνταξη, γιατί γι' αυτό είναι που φωνάζουμε και λέμε συνέχεια ότι το προσωπικό στα νοσοκομεία, κυρίως το νοσηλευτικό και το παραϊατρικό, είναι πάνω κάτω μέσω όρους ηλικίας πάνω από τα 50. Οπότε καταλαβαίνετε, και αν δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι κοντεύουν να βγουν στη σύνταξη, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποκείμενα νοσήματα, ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Οι διορισμοί δε που είπανε, είναι οι διορισμοί αυτοί που έγιναν από το πρώτο κύμα της πανδημίας, που ήταν για 2 χρόνια με συμβάσεις και δεν ξεπερνάνε τις 3.000. Και σκεφτείτε λοιπόν πού είναι οι 30.000, πού είναι οι 3.000, μείον το πόσο προσωπικό πλέον έχει βγει στη σύνταξη. Και βέβαια, σε όλο αυτό λίγο να υπολογίσουμε και το τι όγκος εργασίας έρχεται. Γιατί και ο όγκος εργασίας ήταν πάρα πολύ πριν. Αλλά τώρα θα πρέπει λίγο να υπολογίσουμε ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα με αυτή την νόσο. Παραδείγματος χάρη, εγώ πιστεύω προσωπικά ότι, ξέρετε, είναι η πανδημία η οποία ίσως πρέπει να είναι η πανδημία της απομόνωσης και της μοναξιάς. Ναι, σκεφτείτε ασθενείς οι οποίοι είναι μόνοι τους στα κρεβάτια και στα δωμάτια τους, με πολύ χαμηλό κορεσμό, δηλαδή με έλλειψη οξυγόνου, όπου αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από αυτό που τραβάνε, δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή καθόλου με τους δικούς τους ανθρώπους και να τους βοηθήσουν, που παλιά γινότανε στις άλλες ασθένειες. Λοιπόν, όλο αυτό το προσωπικό, πέρα από τον όγκο της νοσηλείας και το τι άλλο έχει να κάνει στα καθήκοντά του, θα πρέπει και όλα και ψυχολογικά στηρίξει αυτόν τον ασθενή. Και πλέον εδώ λέμε ότι αυτό είναι όχι απλά πολυτέλεια να στηρίξεις ψυχολογικά τον ασθενή, που κανονικά αυτό θα πρέπει να ξεκινάει από εκεί το πρώτο. Σήμερα, παραδείγματος χάρη στο ΑΧΕΠΑ, δεν το είδα εγώ, αλλά το είδα τέλος πάντων μέσα από ένα site, υπήρχε ένα πανό που βάλανε 3 παιδιά, μαμάς αγαπάμε, γιατί η μητέρα νοσηλεύεται σε ένα... Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είναι και αυτός ο ανθρώπινος παράγοντας που πρέπει να τον αντιμετωπίσεις και δεν μπορείς να τον αντιμετωπίσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Χονδρόπουλε, παρά το όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας και τις καταγγελίες υγειονομικών, γιατρών και άλλων φορέων, η κυβέρνηση φαίνεται να εμένει σε αυτή την πολιτική. Πώς εκτιμάτε, δηλαδή, στο ότι συχνά μας λέει ότι αυτά είναι τα όρια αντοχής του συστήματος, να μην το πιέσουμε, να πάρουμε μέτρα ατομικά για να μην πιεστεί το σύστημα υγείας. Πόσο είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να αλλάξει, πώς τη δικαιολογείτε αυτή την πρακτική της κυβέρνησης στο θέμα των νοσοκομείων? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς, η κυβέρνηση είχε πολύ χρόνο. Αν χρησιμοποιούσε το πρώτο διάστημα ένα επιχείρημα ότι βρεθήκαμε εξαπίνης, σήμερα αυτό το επιχείρημα δεν έχει καμία βάση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Το δεδομένο ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει το τελευταίο 8μήνο ποιες είναι οι προτεραιότητες της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα 29 δισεκατομμύρια του προγράμματος ΣΟΥΡ. Αυτά ήρθαν με προϋπόθεση των εργασιακών μεσαίων να προχωρήσουν να φέρουν αυτή τη στιγμή. Με προϋπόθεση τα τεράστια πακέτα δισεκατομμυρίων σε βιομήχανους, εφοπλιστές και τραπεζίτες, την ίδια στιγμή που δεν μπορεί να έχουν προσλάβει ούτε μισό μόνιμο γιατρό και νοσηλευτή στα νοσοκομεία το τελευταίο 8μήνο. Όλες οι προσλήψεις που έχουν γίνει είναι επικουρικές. Και έρχονται αυτή τη στιγμή και πάλι τα μέτρα τα οποία ανακοινώνουν δεν έχουν καμία σχέση με πραγματικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας του χώρου δουλειάς, με πραγματικά μέτρα αύξησης του προσωπικού στα νοσοκομεία. Δεν έχουν σε τίποτα να κάνουν με κάτι άλλο πέρα από την ατομική ευθύνη που φυσικά αναμασούν. Γιατί είναι αποφασισμένοι με αυτούς τους όρους να βγάλουν την πανδημία, ότι σήκωσε το στην πλάτη σου το σταυρό και αν τα καταφέρεις και επιβιώσεις, θα κατάφερες. Αλλιώς, τι θα κάνουμε? Αυτή είναι η κατάσταση. Αν το θέλετε, χρησιμοποιούμε και το επιχείρημα ότι η ίδια βάρβαρη κατάσταση επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλες τις μητροπόλεις του καπιταλισμού. Αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά ξεκάθαρα, εμείς λέμε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είναι ακόμη και τώρα την ύστερη ώρα πολύ διαφορετική. Υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί και νοσηλευτές που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, οι οποίοι, αν τους δινόταν η προοπτική, η μόνιμη εργασιακή προοπτική του δημόσιου συστήματος υγείας, είναι άμεσα διατεθειμένοι. Αν το θέλετε, κατά την άποψή μας, είναι πολύ χαρακτηριστικό το ότι οι νοσηλευτές και οι γιατροί με επικουρικές εργασιακές σχέσεις
ήρθαν να δουλέψουν στα νοσοκομεία, παρότι μπορεί να έβρισκαν και κάπου αλλού μεροκάματο, για να καλύψουν τις ανάγκες του λαού μας σήμερα, με αυτή την επισφάλεια, με αυτή την κατάσταση, και όμως εμένουν γιατί ξέρουν, αντιμετωπίζουν την πανδημία και την ανάγκη του λαού για υγεία σαν κόστος και λένε: η πανδημία είναι κάτι το παροδικό, κάποιοι μπορεί να πεθάνουν. Άρα παροδικά θα προσλάβουμε ένα προσωπικό για να σου λουπώσουμε την κατάσταση και όταν αυτή περάσει θα ελεγχώσουμε τα νοσοκομεία. Θέλουν την επόμενη μέρα να μην έχουν βαρύδια, να μην έχουν επιπλέον προσωπικό το οποίο θα αναγκαστούν να πληρώσουν, να στελεχώσουν. Δεν έχει καμία σχέση η πολιτική τους με την πραγματική κάλυψη των λαϊκών αναγκών στην υγεία. Κυρία Μπακερλή, εσείς λέτε και με το δεδομένο ότι στην Θεσσαλονίκη, όπως και σε άλλες περιοχές, είχαμε την εποχή των μνημονίων που αναφέρατε και πριν, είχαμε το κλείσιμο και νοσοκομείων στη Θεσσαλονίκη, τα οποία ακόμα δεν έχουν ανοίξει και στην Αθήνα βέβαια και σε άλλες περιοχές. Επειδή κιόλας προέρχομαι από ένα νοσοκομείο που έκλεισε εδώ στη Θεσσαλονίκη και είχαμε βγει στη διαθεσιμότητα από το Παναγία, το Παναγία είχε 220 κλίνες. Χώρια, λοιπόν, αυτά τα κρεβάτια χάθηκαν. Επίσης υπήρχε το νοσοκομείο το Λιμωδών, το οποίο υπάρχει πια και είναι και σαν κτίριο, υφίσταται να φανταστείτε ότι υπάρχει και διευθυντής. Δηλαδή εκτελεί χρέη διοικητής σε ένα άδειο κτίριο. Όπου και αυτό μένει άδειο. Υπάρχει το Αφροδυσίων, το οποίο ουσιαστικά επίσης ένα πολύ μεγάλο κτηριακά χώρος χρησιμοποιείται σαν εξωτερικά ιατρία. Και βέβαια, γιατί πραγματικά θα πρέπει λίγο σε αυτό το καιρό που φτάσαμε να δούμε πραγματικά ποιο είναι το πρόβλημα. Ναι. Και επιμένω ότι και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και αυτή η κυβέρνηση που ουσιαστικά στη διαχείριση αλλάζουν, ασκούν την ίδια πολιτική, που η πολιτική το έδειξε και της προηγούμενης αλλά και αυτής, ότι έχουν ένα πάρα πολύ σκληρό πρόσωπο απέναντι σε αυτό που λέμε υγεία, δεν το θεωρούν αγαθό και γι' αυτό τα πάντα τα μετράνε τι μας συμφέρει, τι δεν μας συμφέρει. Γι' αυτό και δεν ανοίχτηκαν αυτά τα κρεβάτια, τα οποία στη συγκεκριμένη στιγμή στη Θεσσαλονίκη πραγματικά θα έσωζαν κόσμο. Απ' την άλλη, επιλέγουν το να πάνε και να νοικιάζουν σε ιδιωτικές κλινικές, ναι, να δίνουν 30 εκατομμύρια, δεν δίνουν όμως τίποτα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και αυτό που είπατε πριν, υπάρχει και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι τα κέντρα υγείας. Παραδείγματος χάρη σήμερα υπήρχε ένα δημοσίευμα στο νομό Σερών, που είναι και αυτό στην Κριζόνη, ναι, ναι, ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού στο νοσοκομείο Σερών, έκλεισαν περιφερειακά ιατρία και όπου πήραν αυτούς τους γιατρούς και τους φέρανε στο νοσοκομείο Σερών. Αυτή είναι η πολιτική τους, γιατί προσπαθούν να μπαλώσουν όπως... Όχι γιατί τους έχει πιάσει η ευαισθησία. Απλά γιατί θέλουν να βγουν όσο το δυνατόν πιο αλόβητοι από όλη αυτή την ιστορία. Και εδώ, και συγγνώμη σας έχω πάρει έτσι. Όχι, μια χαρά. Εξής, δεν αναφέρομαι στο χειροκρότημα του κόσμου πραγματικά στην πρώτη φάση της πανδημίας ήταν μέσα από την ψυχή του γιατί το πίστευε. Αναφέρομαι στο χειροκρότημα το οποίο επικοινωνιακά το έπαιξε πάρα πολύ ωραία η κυβέρνηση που ουσιαστικά να εγκλωβίσει μέσα στην συνείδηση και σε όλο αυτό τους υγειονομικούς που είναι ήδη πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι ότι κοίτα ναι μεν εσύ δεν μπαίνεις ανθυγινό, εσύ δεν μπαίνεις 13ο, 14ο μισθό, αλλά εγώ σε χειροκροτώ. Λοιπόν, τα χειροκροτήματα τους θα επιστρέφουμε, στους συγκεκριμένους εννοούμε. Ναι. Και αυτά που θέλουμε είναι ο 13ος, 14ος μισθός, να μπούμε στα βαρέα και ανθυγινά και να δουλεύουμε ανθρώπινα, όχι μόνο για μας, αλλά και για τον κόσμο ο οποίος έρχεται να νοσηλευτεί στα νοσοκομεία της χώρας μας. Και έχει ανάγκη τις υπηρεσίες σας. Κύριε Χονδρόπουλε, τι πρέπει να γίνει μπροστά σε αυτή την κατάσταση? Υπάρχουν αιτήματα, υπάρχουν προτάσεις από τους υγειονομικούς, από τους γιατρούς. Τι είναι αυτό που πρέπει να διεκδικήσει και ο λαός μαζί σας? Γιατί είναι ένα θέμα που αφορά φυσικά και τους εργαζόμενους και το λαό συνολικά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που μπορεί να γίνει άμεσα με απόλυτη βεβαιότητα είναι πρώτον, όποια μονάδα εντατικής θεραπείας υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα να επιταχθεί. Να επιταχθεί σημαίνει το κράτος να αξιοποιήσει και κεντρικά να σχεδιάσει τη λειτουργία τους ως κλίνες COVID αλλά και ως κλίνες ΜΕΘ συνολικά για τις ανάγκες του ελληνικού λαού, χωρίς να χρυσοπληρώνει για να κρατάνε ακόμη και κενές αυτές τις θέσεις οι κλινικάρχες και ουσιαστικά να τους έρχεται ζεστό χρήμα, ξέρεις, σε συνθήκες που λένε στους εργαζόμενους ότι ο ρεαλισμός είναι να μην προσλάβουμε προσωπικό.
Δεύτερον, εκκρεμούν 920 θέσεις μόνιμες, οι οποίες βρίσκονται ακόμα στις κρίσεις εδώ και 9 μήνες, για τους οποίους η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών ζητά να γίνουν άμεσα προσλήψεις όσων αιτήθηκαν, δηλαδή περίπου 3.000 γιατρών. Τέταρτον, υπάρχουν όλοι εκείνοι οι επικουρικοί για τους οποίους συζητάμε νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό και συνολικά λοιπόν προσωπικό, που ζητάμε την άμεση μονιμοποίησή τους. Και τέλος, υπάρχει και η τελευταία προκήρυξη γιατρών για ΜΕΘ, η οποία προκήρυχθηκε πρόσφατα και για την οποία επίσης έχουμε έτοιμα να υλοποιηθεί άμεσα η πρόσληψη και η μονιμοποίηση όλων αυτών των γιατρών. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα θέτουμε άμεσα. Όπως ακριβώς άμεσα θέτουμε για την αξιοποίηση όλων των κτηριακών υποδομών, όλων των μηχανημάτων, στα κλειστά νοσοκομεία, στα νοσοκομεία εκείνα που μετέτρεψαν σε εξωτερικά ιατρία και δεν είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμα για τις ανάγκες του λαού και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και όλης της χώρας, άμεσα προς αξιοποίηση. Φυσικά αυτά είναι μέτρα που αφορούν τη δεδομένη έκτακτη κατάσταση. Εμείς συνολικά καλούμε το λαό να μην σοπάσει, να μην σταματήσει τις διεκδικήσεις του για ένα πραγματικά κεντρικά σχεδιασμένο σύστημα υγείας έξω από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό κατά την άποψή μας χρειάζεται πολύ μεγαλύτερους αγώνες και σύγκρουση. Και αν το θέλετε, κατά τη γνώμη μας, το γεγονός ότι σήμερα οι διάφοροι που συζητάγανε την κατάσταση στη Θεσσαλονίκη και έλεγαν ότι ξεπεράσαμε την κατάσταση και σταματήσαν τα πανηγύρια για την πετυχημένη πολιτική της κυβέρνησης. Ναι. Συζητούσαν ότι πρέπει να απαγορευτεί η πορεία του Πολυτεχνείου. Ναι. Δείχνουν ότι η στόχευσή τους είναι το λαϊκό κίνημα. Δεν τους ενοχλεί το γεγονός ότι εμείς εργαζόμαστε και δεν μας κάνουν τεστ στα δημόσια νοσοκομεία. Δεν τους απασχολεί το ότι δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας στους μεγάλους χώρους δουλειάς και τους ενοχλεί ο λαός που βγαίνει και διαδηλώνει είτε ενάντια στη Χρυσή Αυγή, σαν γνήσια αγανάκτηση απέναντι στον φασισμό, είτε για να διεκδικεί στα δικαιώματά τους. Ο λαός μπορεί να τους απαντήσει και άμεσα να ασκήσει πίεση και για την άμεση υλοποίηση αυτών των ζητημάτων, αλλά και συνολικά να παλέψει για μια άλλη κοινωνία. Μάλιστα. Κύριε, και από εσάς ένα σχόλιο για το τι να έχει ο λαός στο νου του και τι πρέπει να γίνει. Ναι. Πριν κάνω ένα σχόλιο, θα πρέπει πραγματικά λίγο να πούμε ότι τι γίνεται και με τα προνοιακά ιδρύματα. Ναι. Που εκεί είναι άλλο ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πολύ μεγάλη πληγή σε όλη την Ελλάδα επίσης. Και αυτό το λέω στα γυροκομεία και στα άλλα κέντρα. Στα γυροκομεία, ναι, και στα κέντρα όπου υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν διάφορα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον Άγιο Δημήτριο, σε ένα προνοιακό ίδρυμα, σχεδόν έχουν πει ότι θα πάνε σε εισαγγελέα μια επικουρική νοσηλεύτρια, γιατί θεωρείται ότι ήταν υπεύθυνη αυτή που κόλλησε σε μία δομή. Και εδώ να σας αναφέρω ότι υπογράφουν ένα έγγραφο, μία υπεύθυνη δήλωση οι εργαζόμενοι που πάνε στην πρόνοια κάθε μέρα, ότι λέει ότι δεν έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα ή ότι δεν υπάρχει στην οικογένειά τους κάποιος ο οποίος είναι άρρωστος. Λοιπόν, αυτό και μόνο δείχνει ποιος είναι ο τρόπος που προσπαθούν να βάλουν φρένο σε όλο αυτό που λέγεται κορονοϊός. Το μόνο που τους νοιάζει είναι το να μην πέσουν οι ευθύνες επάνω τους, αλλά να στοχοποιήσουν και εργαζόμενους, να στοχοποιήσουν και κοινωνικές ομάδες. Λοιπόν, και επίσης, ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι το τι κατευθύνσεις δίνει ο ΕΟΔΗ. Όπου ο ΕΟΔΗ κάθε λίγο και λιγάκι αλλάζει πραγματικά τα πρωτόκολλα. Σε άλλους λέει ότι το πρωτόκολλο θα πρέπει να είναι 15 μέρες, σε άλλους λέει πάτε, σε άλλους λέει να μην ξανακάνουν τεστ. Και γι' αυτό μην κουνάνε λοιπόν το δάκτυλο το πώς γίνεται η διασπορά μέσα στην κοινότητα. Και το τελευταίο είναι, εμείς λέμε το εξής. Ο λαός ξέρει πάρα πολύ καλά πραγματικά ποιος είναι στο πλάι του και ποιος ουσιαστικά νοιάζεται για αυτόν. Και δεν νοιάζεται απλά γιατί θα πρέπει τώρα να του χαϊδέψει την πλάτη, να του πει βούλωσέ το, θα το περάσουμε και αυτό με όποιες απώλειες κι αν είναι, που οι απώλειες είναι ανθρώπινες ζωές. Επίσης ο λαός πιστεύω ότι έχει καταλάβει τι σημαίνει αυτό το σύστημα που ζούμε, γιατί όπως το είπατε και πριν, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που είναι η μητρόπολη του καπιταλισμού, οι άνθρωποι πεθαίνουν έξω χωρίς καν να μπουν μέσα στα νοσοκομεία. Λοιπόν, αυτό είναι το σύστημα που θέλουν, το λένε ξεκάθαρα. Αλλά όμως ο λαός μας, αυτό που τους λέει ξεκάθαρα είναι ότι όλο αυτό που χτίζεται και έχει χτιστεί, έχει χτιστεί πάνω στις δικές μας πλάτες, πάνω στο δικό μας ιδρώτα, πάνω στα δικά μας χέρια. Και δεν είναι μόνο εμείς που ζούμε σήμερα, είναι η επόμενη γενιά.
τι νοσοκομεία θα βρει η επόμενη γενιά, τι δημόσιες δομές υγείας θα βρει και ποιο είναι το μέλλον τελικά πάνω σε αυτό. Και με δεδομένη την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και της επιστήμης. Ακριβώς. Στην εποχή που ζούμε, που μπορεί να αντιμετωπιστούν σε μεγάλο βαθμό αρκετά από όλα αυτά τα προβλήματα. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από το πόρταλ για τη συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.